Όχι, τα πλεονάσματα. Δεν ξαναγνωρίσατε ποτέ. Ένα λεπτό. Εννοώ τα πλεονάσματα του μεσοπρόθεσμου. Ότι πρέπει κάθε χρόνο να έχει 3 και 4,5% πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα αυτά δεν υπάρχει πια. Να ξέρετε ότι αυτό. Για τα πλεονάσματα που λέει ο κύριος Φίλης, εγώ είμαι πολύ σαφή σε αυτό. Πολύ καλά λέει ο Πρωθυπουργός ότι μειώσαμε, πετύχαμε να μειωθούν τα πλεονάσματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι το πέτυχαν αυτό γιατί οι Ευρωπαίοι υπολόγισαν ότι με όλη αυτή την υστέρηση που έχει η Ελλάδα, στο τέλος δεν θα έχει καν πλεονάσματα. Άρα τι θα μιλάμε, μιλάμε πραγματικής βάσεως τώρα. Έτσι. Για μια οικονομία που σήμερα κάθε. Το πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, κάθε εβδομάδα που κερδίζει, χάνει ένα μήνα η χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό είναι μια κριτική, κύριε Φίλη, που ασκείται. Μισό λεπτό, κύριε Καραμπέλα, για να πάμε ανάποδα. Αυτό το οποίο σημαίνουμε συνεχώς. Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια κριτική που ασκείται. Από πολλούς. Λέει, παιδί μου, γιατί δύο μήνες. Αφού να. Στο τέλος θα φέρετε το πρόγραμμα με τις θέσεις. Και δεν το κάνατε από την αρχή. Η διαπραγμάτευση είναι μια δυναμική διαδικασία και όχι μια αυτόματη σχέση. Ούτε οι άλλοι ήταν έτοιμοι. Γιατί δεν πήγατε επιθετικά με τις δικές σας θέσεις, επιθετικά με ένα πακέτο πήγαμε, προτάσεων. Εμείς αυτά θα κάνουμε, παιδιά. Επιθετικά πήγαμε. Όταν μας λέγανε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, τελεία, την αξιολόγηση, την Πέμπτη, τελεία. Και απαντούσαμε, όχι αυτό, αλλά νέες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αυτές θα αξιολογηθούν. Δεν το ίδιο αποτέλεσμα. Πώς το μνημόνιο, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Αλλάξτε την πολιτική, κάντε τη δική σας, αλλά να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν... Ή ό,τι αλλάξετε, βρείτε ισοδύναμο. Αυτό δεν είναι. Το πακέτο των μεταρρυθμίσεων που πήγε ο κύριος Λαμπράκης απορρίφθηκε προφανώς. Δεν απορρίφθηκε, εξειδικεύεται. Είναι μια τακτική. Περιμένουμε καινούριο. Είναι μια τακτική. Διευρύνθηκε. Συνδημοποιήθηκε βεβαίως. Συζητάμε σήμερα μείωση συντάξεων. Συζητάμε σήμερα απολύσει. Ποιο συζητούσε για αυτό το mail. Τι λέτε τώρα. Δεν έλεγε μείωση του ΕΚΑΣ. Σε καμία περίπτωση. Δεν έλεγε τι επικουρικέ. Και μείωση του ΕΚΑΣ. Τι λέτε τώρα. Όχι, δεν λέμε, διαβάζετε. Και διαβάζουμε μια χαρά. Και μείωση του ΕΚΑΣ, δηλαδή οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι, να μειωθούν οι συντάξεις. Και μείωση των κοινωνικών επιδομάτων. Ωραία. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε, κύριε Φίλη. Δεν ισχύουν. Ευτυχώς θυμάται ο κόσμος. Και επειδή θυμάται, ψήφισε κιόλας. Θυμάται, πολύ καλά θυμάται. Γιατί δεν κάθεται ο κύριος Τσίπρας μαζί με την αντιπολίτευση να πει οι κόκκινες γραμμές, οι δικές σας ήταν αυτές, οι δικές μας είναι αυτές, να τις πει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε και να υποστηρίξουμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα. Γιατί δεν το κάνουμε. Ο κύριος να εμφανιστεί δυνατή Ελλάδα διαπραγματευτικά. Θα σας απαντήσω. Πάμε. Ελάτε, κύριε Φίλη, να κάνουμε το. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ανοίξει ένα θέμα μιας εθνικής διαπραγμάτευσης για την ανάπτυξη της χώρας και τη μείωση του χρέους. Εκεί θα κληθείτε όλοι. Κύριε, όχι βέβαια. Τον Ιούνιο δηλαδή. Για την συζήτηση για το θέμα της σύμβασης του Ιουνίου. Θα κληθείτε όλοι, θα κληθούμε όλοι να αποδείξουμε τι ακριβώς θέλουμε και τι επιδιώκουμε. Για το χρέος. Για το χρέος και για την ανάπτυξη ευρύτερα. Διότι η μείωση του χρέους είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια σοβαρή ανάπτυξη στη χώρα. Όσο υπάρχει ένα μη βιώσιμο χρέος, που το ξέρουμε όλοι, και μαζεύεις λεφτά, τα λίγα που μαζεύεις για να πληρώνεις πιστωτές, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν. Αν συνομολογήσουμε ότι το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα του Μνημονίου είναι αδιέξοδο, ότι η λιτότητα αναπαράγει την κακομοιριά, την ύφεση και την διάλυση της ζωής των ανθρώπων. Από εδώ και πέρα αυτό μας, θα έχει, θα πάρετε νέα μέτρα. Θα ολοκληρώσω. Δεν θα πάρουμε νέα μέτρα λιτότητας και ηφαισιακά. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα όμως. Είμαι σαφής. Γίνεται ηπιότερη. Λοιπόν. Είναι βαριά. Γιατί έχετε κολλήσει στους μισθούς και στις συντάξεις. Βάζετε μια κόκκινη γραμμή. Και όλα τα άλλα είναι ανοιχτά όμως. Έχετε καταλάβει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει σκληρότερη λιτότητα και ποιότερη λιτότητα και ανάπτυξη. Άρα σήμερα είμαστε. Μας σήμερα λέω, στο τετράμινο που ζούμε, δεν ανατρέπουμε όλα τα πάντα. Θα υπάρξει νέα συμφωνία. Με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, βεβαίως θα υπάρχει λιτότητα νέα συμφωνία, η ποιότερη. Από την οποία θα ζητήσουμε και λεφτά. Νέο μνημόνιο, ως, κύριε. Νέα συμφωνία από την οποία θα ζητήσουμε και χρηματοδότηση. Ολοκληρώσω. Εμείς δεν ζητάμε, δεν ζητάμε να υπάρχει μια αναπαραγωγή του υπερδανισμού της χώρας. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουν νέες πολιτικές που να τονώσουν τη ζήτηση αλλά και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να στηριχτούν από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθεια για την ανασυγκρότηση. Όπως λέγαμε παλιά, ένα νέο σχέδιο Marshall. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και είναι στο επίκεντρο σήμερα του δημόσιου διάλογου στην Ευρώπη. Κύριε Καραγκούνη. Αυτό που θα γίνει τελικά είναι να υπάρξει ένα νέο μνημόνιο. Εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Όσο έχεις ανάγκη, καλά, ρε, παιδιά, θα σας πω, όσο έχεις ανάγκη δανεικών, όσο έχεις ανάγκη δανεικών, αυτό θα σημαίνει αυτομάτως και μέτρα. Ποια ήταν η δική μας, το δικό μας εναλλακτικό σχέδιο που πήραμε τη χώρα σε πολύ άσχημη κατάσταση πριν από 2,5 χρόνια, με τελείως διαφορετικό.